Συνέλληνες, είμαστε πλέον στην 8η εκπομπή μας με το φίλο Γιώργο Λεκάκη, όπου προσπαθούμε, αντιστρατευόμενοι σε αυτή την καθιερωμένη νοοτροπία και μεγάλη σε βάθος προσπάθεια κάποιων, να μας πείσουν ότι δεν είμαστε απόγονοι γηγενών αυτοχθόνων Ελλήνων προγόνων μας, αλλά καταγόμαστε από κάποιους περίεργους Ινδοευρωπαίους, οι οποίοι ήρθαν από τις στέπες της Ουκρανίας και της Ουγγαρίας και κατέβηκαν εδώ στην Ελλάδα μας, όπου βρήκαν ερημιά και σκοτεινιά, και αυτή είναι η προγονή μας. Δεν υπάρχει αυτό το σενάριο, παρότι διδάσκεται επί δεκαετίες στα σχολιά μας και έχουν αποφοιτήσει γενναίες Ελλήνων που έχουν μάθει ακριβώς αυτό. Έτσι δεν είναι, Γιώργο? Όχι μόνο είναι αυτό, αλλά έρχονται αυτοί και μέχρι να φτάσουν στην Αττική δεν συναντούν τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και βρίσκουν μια έρημο Αττική την οποία και κατοικούν. Δηλαδή κατεβαίνει κάποιος από την κεντρική Ευρώπη, δεν ξέρω από πού, από την Ινδία, δεν ξέρω από πού. Χρονολογείται γύρω, λέει, στο 2000 π.Χ. Ναι, στο 2000 π.Χ. Τώρα, το ότι έχουμε εμείς πολίσματα με κυκλόπια τείχη, με αρχοντικά, με ναυστάθμους, με λιμάνια του 3.000, του 4.000, του 5.000, 6, 7, στο διμήνιο των Μηνίων στον κόλπο του Παγασιτικού, που ξεκινάει στο 5.000 π.Χ. και βάλε. Πώς γίνεται να υπάρχουν όλα αυτά? Δεν μας τα λένε καλά, λοιπόν. Και αυτό προσπαθούμε να αποδείξουμε εμείς. Και πολύ παλαιότερα, αλλά εδώ προς τιμήν του θα ήθελα να πω για τον σπουδαίο αρχαιολόγο, τον Θεοχάρη, στο Σέσκλο που σκάβει, γράφει λοιπόν στο βιβλίο του ότι για χρόνια η αρχαιολογική επιστήμη και οι αρχαιολόγοι είχαν εγκλωβιστεί στη χρονολογία της Αιγύπτου. Μάλιστα. Και θεωρούσαν ότι τίποτα πιο πίσω από το 3.000 δεν μπορεί να υπάρξει, διότι ο αρχαιότερος πολιτισμός και ο μεγαλύτερος πολιτισμός ήταν ο Αιγυπτιακός. Άσχετο αν ο πρώτος φαραώ λεγόταν Μήνης. Ναι, δεν πάνε αυτοί. Δεν παραπέμπει. Αυτοί δεν πάνε σε αυτά. Αυτοί πάνε στο σκάβο, βρίσκω, χρονολογώ. Τα υπόλοιπα όλα δεν τους ενδιαφέρουν. Οι αρχαιολόγοι έχουν μια συγκεκριμένη μανιέρα στο κεφάλι τους. Λάθος. Και γράφει λοιπόν ότι αυτό ήταν το μέτρο μας. Τίποτα πριν από αυτό δεν θεωρούσαμε ότι μπορεί να υπάρχει. Οπότε και ό,τι βρίσκαμε, το προσπαθούμε να το εγκλωβίσουμε και το στριμώξουμε σε αυτή την εποχή. Σε αυτά τα πλαίσια, τα στεντά. Και ήρθε το Σέσκλο και ήρθε το Διμήνιον, που ο ίδιος έχει σκάψει. Εκεί είναι και ο Τσούντας. Ο Τσούντας είναι αρχές του 20ου αιώνα. Ναι. Προφανώς. Όχι, γιατί το είπα και με συγχωρείς. Είπε ότι αυτοί που κατασκεύασαν το Διμήνιον με τις επάλληλες οχυρώσεις πρέπει να ήταν ιδιαιτέρως ευφυής, πολύ υψηλής νοήσεως. Και είχε δει και τη χρονολόγηση, αλλά εκείνη την εποχή που σκάβει ο Τσούντας δεν μπορούσε να πάει το μυαλό του με ακρίβεια και δεν μπορούσε με ακρίβεια να χρονολογήσει. Ναι, καλά, λόγω των μέσων. Μόνο να υποθέσει. Εποχή Θεοχάρη, τώρα δηλαδή, στη δική μας εποχή, χρονολογήθηκε, και όταν χρονολογήθηκε αναγκάστηκε ο άνθρωπος να αναθεωρήσει αυτά που έμαθε, αυτά που δίδασκε ο ίδιος και αυτά που έλεγε όλη η αρχαιολογική επιστήμη. Αυτά, και προς τιμήν του το αναφέρει. Αυτό είναι το προς τιμήν του, γιατί ναι. Από πρόσφατο άρθρο του Έριχ Φον Ντένικεν, και πρέπει να πούμε εδώ στους ακροατές μας ότι είναι ο διασημότερος συγγραφέας επιστήμονας του καιρού μας, που γράφει, έχει γράψει καταπληκτικά βιβλία, συστήνουμε το «Αναμνήσεις από το μέλλον», το οποίο είναι εκπληκτικό, ο οποίος λέει ξεκάθαρα ότι στην Ελλάδα, ναι, σωστό, στην Ελλάδα δεν χρονολογούνται σωστά τα ευρήματα, διότι αυτοί που τα βρίσκουν δεν θέλουν να αναθεωρήσουν τις απόψεις που έμαθαν. Έτσι. Και διδάσκουν. Έτσι. Γιατί τότε πρέπει να πετάξουν στη φωτιά, στο τζάκι, ό,τι έχουν γράψει ως τώρα. Ναι. Αυτό όμως δεν είναι επιστήμη, όχι. Αυτό είναι αγυρτία. Ναι, και ξεροκεφαλιά. Επίσης, γι' αυτό προς τιμήν του. Επίσης, για το ίδιο πράγμα, για τον νησιωτικό μας πολιτισμό, θεωρούσαν, βάσει ενός Γάλλου μέντορα, προφέσορα μεγάλου, έτσι, του Κογκλαβίου, συτιζόμενου στα Πριτανία, ότι ένα μικρό νησί δεν μπορεί να έχει κατοίκηση πριν το 3.000, διότι δεν μπορούσε να ζήσει.
Και μικρά νησιά είναι τα περισσότερα του Αιγαίου μας σε σχέση με τα μεγαλονήσια της Σαρδινίας, Σικελίας κλπ. Μέχρι που βρέθηκαν στο Αιγαίο μας κατοικήσεις πολύ το 5.000, το 8.000 και να πω για την στελίδα της Νάξου 225.000 χρόνια πριν από σήμερα κατοίκηση, που αναγκάστηκε ο Γάλλος να φάει αυτά που έλεγε τα χαρτιά που τα έγραψε να τα πάει, και αναγκάστηκαν οι επιστήμονες πια, οι αρχαιολόγοι, να μιλάνε, ναι, ξέρεις, ναι, ήταν λάθος να περιορίζουμε όλες τις χρονολογήσεις με βάση το θέσφατον του Γάλλου. Θα σου προσθέσω κάτι. Ο περίφημος Ρένφριου, που ψάχνει 50 χρόνια στην Κέρο, και έχει βρει καταπληκτικά πράγματα. Βασκαλιό, Κέρο και έτσι μιλήσει. Αιτιολογεί αυτό το πράγμα που είπες πριν, λέγοντας ότι τα νερά του Αιγαίου ήταν χαμηλότερα, που σημαίνει ότι είχαμε μεγαλύτερης εκτάσεως νησιά. Δηλαδή το Βασκαλιό είναι τώρα νησί σε σχέση με την Κέρο. Άντα όμως τα νερά ήταν 15 μέτρα παρακάτω. Ήταν ενωμένο. Αυτό είναι ένα ενωμένο μέρος, όπου εκεί ήταν το ιερό του Αιγαίου με ευρήματα του 3.500. Θα πρέπει να αναφέρουμε τον αρπιστή της Κέρου, που είναι ένα καταπληκτικό μαρμάρινο, όπως και τα άλλα κυκλαδικά. Ένα από αυτά υπάρχει ευτυχώς στο αρχαιολογικό μας μουσείο, τα άλλα είναι στο μουσείο της Νέας Υόρκης, δεν ξέρουμε πώς έφτασε εκεί. Λοιπόν, που σημαίνει ότι η τέχνη, η λογική του ιερού υπήρχε εκεί. Mm. Αυτά λοιπόν γύρω τα νησιά ήταν μεγαλύτερης εκτάσεως. Είχαν δηλαδή προφανώς παιδινές εκτάσεις, οι οποίες κατακλείστηκαν από τα νερά, άρα είχαν και το χώρο για να διαθρέψουν τους πληθυσμούς τους. Ναι, μόνο που ο Γάλλος προφέσορας αυτό δεν το έλαβε υπόψη του, έτσι, ούτε είχε μετρήσει στάθμη θάλασσας, και αυτό έχει γίνει, όπως είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή, με τα μεγάλα ρωσικά ποτάμια, τα οποία φέρανε μεγάλες μάζες νερού. Κάποια στιγμή σπάσαν τα φράγματα εντός εισαγωγικών. Ίσως και με σεισμό μαζί. Ναι, γιατί στο Βόσπορο και στη Δαρδανέλια σπάνε κάποια φράγματα. Ακόμα και σήμερα υπάρχει ένας βράχος στο Βόσπορο ύψους 17 μέτρα από την επιφάνεια της θαλάσσης, που σημαίνει ότι θα ήταν πιο πάνω, οπότε δεν μπορούσαν να περάσουν καράβια, και τα νερά τα μεγάλα το σπάσαν. Αυτά τα νερά κατέκλυσαν τις πόλεις. Και ο κοινός μας φίλος, ο Γιώργος ο Ελιάς, ο αξιόλογος αυτός άνθρωπος από τη Λίμνο, μου είχε πει όταν συναντηθήκαμε ότι οι ψαράδες της Λίμνου, ρίχνοντας δίχτυα, βρίσκουν στα 30, 40, 50 μέτρα, ανεβάζουν και ονόκρανα. Ή δομικά υλικά, ή αρχαία δομικά υλικά. Που σημαίνει ότι από κάτω υπάρχει πόλης αρχαία που έχει κατακλειστεί από τα νερά. Mm-hmm. Πώς να εξηγήσουμε λοιπόν ότι η Λίμνος μπορεί να έχει διπλάσια έκταση προς κάποιες κατευθύνσεις. Ναι. Αυτό τι λέει, ότι αν έχει τώρα 14.000 κατοίκους, μπορούσε να έχει 20, ναι. 25. Και εδώ, μια που το ανέφερες ειδικά για τη Λίμνο, επειδή σκάβει η Ιταλική Αρχαιολογική Εταιρεία εκεί πέρα, θα ήθελα να σου πω ότι οι επόμενες ανακοινώσεις, τις προλέγω λοιπόν τις ανακοινώσεις, διότι εγώ δεν μπορώ να κρατήσω το στόμα μου, κρατώ το off the record, αλλά δεν μπορώ να κρατήσω το θέμα. Με εκπλήσεις, δεν το πίστευα. Έτσι, είναι ότι η κατοίκηση στη Λίμνο ξεπερνάει τα 13-14.000 χρόνια πριν από σήμερα. Μάλιστα. Και σε ένα μέρος που καν δεν το υποπτεύεται κανείς. Επίσης, θα ήθελα να πω πως είναι τρομερό αυτό το πράγμα με τις αρχαιολογικές σχολές στην Ελλάδα, διότι ειδικά αυτές γαλλικές και ιταλικές, κυρίως ιταλικές, διέπονται και από τον παπισμό. Που τι σημαίνει αυτό? Ήταν υποχρεωτικό μέχρι πριν από λίγα χρόνια, κάποια χρόνια, μαζί με τους αρχαιολόγους να είναι και ένας καθολικός ιερέας, ο οποίος επέβλεπε. Και όταν βρίσκαν οι Ιταλοί αρχαιολόγοι σκελετό, ο οποίος είναι αρχαίος, 3.000 χρόνια, 5.000 χρόνια, του καθολικισμού και της ιστορίας, τον έβγαζε, τον βάφτιζε χριστιανό. Και μετά θάνατο. Ναι, μετά θάνατο τον έκανε χριστιανό, του έκανε χριστιανική ταφή και πολλές φορές και τον... τον βάφτιζε δηλαδή, μπορεί να του δίνει και όνομα. Ναι, ο Αβαστάδε, ναι. 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 Και τον κατέστρεφε, έτσι. Ή έκανε τέτοιες, ήταν υποχρεωμένος να τον πάρει το σκελετό και να τον πάει η καλιά του. Ειλικρινά, αυτό επειδή θα μιλήσουμε στην πορεία, νομίζω, το έχω διαβάσει, ότι οι Ισπανοί, οι Φραγκισκανοί, δεν ξέρω τι ιερείς που συνοδεύανε τους κογκισταντόρες στην Νότια Αμερική, τους Ίνκας
τους βαφτίζανε και μετά τους σκοτώνανε. Τους βαφτίζανε και τους για να πάνε στον παράδεισο βαφτισμένοι. Αφού κάψαν βέβαια πρώτα όλα τα βιβλία των Μάγκων. Εννοείται. Έτσι, εννοείται, για να μην υπάρχει ορατή γλώσσα αυτό. Αν με επιτρέπεις, όλα αυτά είναι πρόλογος στην 8η εκπομπή μας. Γιατί έχουμε υποσχεθεί ότι συνεχίζουμε με τον πλού των αργοναυτών που τους είχαμε σταματήσει στη Μάλτα και στον Κόζο, αρχαίο όνομα γίγαντες, τζιγκάντι, και ο Γιώργος θα σας πει την πορεία τους μετά τη Μάλτα. Μετά τη Μάλτα λοιπόν λένε να κάνουν μια βόλτα κάτω προς την κόρη του Ποσειδώνα. Φυσικά όπως καταλαβαίνετε πηγαίνουν στη Λιβύη, τη σημερινή Λιβύη, έκταση της του Χάφταρ ή του Σάρατς. Τότε αυτή ήταν ούτε σπέρμα, ουράνιο σπέρμα, αστρόσκονη στο... στις ελληνικές πόλεις. Ναι. Εκεί όποιος δεν έχει πάει, τώρα δεν μπορεί να πάει βέβαια πια, όποιος δεν έχει πάει εκεί να δει την άλλη Ελλάδα που έχουμε αφήσει εκεί πέρα και δυστυχώς δεν τη βοηθήσαμε ποτέ και καθόλου, έχει ήδη χάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελληνισμού, το οποίο μεγαλούργησε τόσο πολύ στα ελληνικά χρόνια, τα κακώς λεγόμενα αργότερα ελληνιστικά που πάλι είναι ελληνικά, απλώς τα βαφτίσαν έτσι για να φύγει, να, λίγο, τα να φύγει λίγο έγλυκε από την Ελλάδα, όλα ελληνικά θα είναι, να τους δώσουμε ένα άλλο όνομα, και μετά και στα ρωμαϊκά χρόνια που έδωσε και πάρα πολλούς αυτοκράτορες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ελληνικής καταγωγής από εκείνες τις περιοχές. Στον κόλπο της Σύρτης λοιπόν, στη Μεγάλη Τριπολίτιδα, εκεί την Ισία, όλα αυτά τα πράγματα. Βεγγάζι, όλα αυτά τα πράγματα, όλο ήταν ένας ελληνικός κόλπος. Και συνέχιζε να είναι ελληνικός κόλπος μέχρι και τον 20ο αιώνα, όταν στα παράλια κατοικούσαν κυρίως ελληνικοί πληθυσμοί και οι αραβικοί πληθυσμοί ήταν πιο ενδότερα, που μπορούσαν να αντέξουν κιόλας και άλλες συνθήκες. Άλλοι θέλαν θάλασσα και άλλοι θέλαν έρημο. Ναι, και το βλέπουμε αυτό από τους σφουγγαράδες μας, που πηγαίνανε και πήγαινε μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Ναι, ακριβώς. Γλέντια μεγάλα, σε ελληνικά χωριά, σε ελληνικές ταβέρνες, ναι βέβαια. Λοιπόν, άρα λοιπόν βλέπουμε μια διαχρονική κατοίκηση του ελληνισμού εκεί πέρα. Εκεί λοιπόν η... Συγγνώμη Γιώργο, λέμε δηλαδή ότι οι Έλληνες σφουγγαράδες, ακολουθώντας τα ίχνη των προγόνων τους αργοναυτών, ξέρανε να πάνε στη Λιβύη και να βρούνε ή να κάνουν αποικίες, να έχουν την ελληνική παρουσία και στη στεριά και στη θάλασσα. Ναι, γιατί συνέχισε. Πιο πάνω είναι η Μελίτη. Έτσι, άλλη Μελίτη. Άλλη Μελίτη αυτή, έτσι. Πιο πάνω η Μελίτη και η Τέφτα, μετά η Θέουτα. Πριν πάμε στη Ηράκλειο στήλης του Γιδόντα. Η Θέουτα είναι βασίλισσα των Ηλυριών. Ναι, η Τέφτα. Σήμερα οι σημερινοί Αλβανοί τη θεωρούν ηρωίδα βασίλισσα δικιά τους. Δεν θα τη λέξω, αλλά εάν παραδεχτούν ότι και αυτοί κατάγονται από Έλληνες. Όσοι τη θεωρούν ηρωίδα την Τέουτα. Ναι, μόνο που η Τέφτα δίνει ναυμαχία είναι δεύτερος αιώνας προ Χριστού. Ναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα, δηλαδή θα πω υπάρχει μια άλλη Μελίτη εκεί. Ένα ισπανικό πόδι μάτι αυτή στην Βόρεια Αφρικανική ακτή. Εκεί λοιπόν σε όλη αυτή την έκταση τεράστια την Λιβική έχει τεράστιο ενδιαφέρον για τους Έλληνες για πάρα πολλούς λόγους, κυρίως για τα πετρώματα, για τους εμπορικούς σκοπούς που θέλαν οι Έλληνες, αλλά και υπάρχει και μια λίμνη εκεί πέρα μέσα, μια πάρα πολύ σπουδαία λίμνη, η Τριτονίδα. Η Τριτονίδα, ναι. Μια λίμνη που έχει πολύ μεγάλο μυθολογικό ενδιαφέρον για τους Έλληνες και φαντάζομαι ότι οι ναυτικοί, οι αριστοναύτες μας, οι αργοναύτες μας δεν θα μπορούσαν να μην πάνε να αποδώσουν τιμές σε μια λίμνη που φέρει το όνομα ενός θαλάσσιου δαίμονα, του Τρίτονος, και δεύτερον ότι είναι μία από τις πιθανές γενέτειρες της θεάς Αθηνάς που τους έχει βοηθήσει μέχρι τώρα στο ταξίδι τους. Κατά κύριο λόγο ξέρουμε συνήθως όλοι, οι περισσότεροι λένε ότι η Αθηνά είναι από τη Βιωτία, γι' αυτό είναι και φιλαράκι με τον Οδυσσέα που ήταν από τις Αλκομενές εκεί πέρα κλπ. Η άλλη εκδοχή όμως είναι ότι η Αθηνά λέγεται και Τριτέα διότι εγεννήθη στις όχθες της Τριτονίδας λίμνης, που τότε βέβαια η Λιβύη, τότε όπως είπα κόρη του Ποσειδώνος, είναι μια ελληνική επαρχία. Για να το πω καλύτερα. Από άκρου εις άκρον μέχρι τον Άτλαντα. Μπράβο, για να το πω καλύτερα ήταν ελληνική εξοχή. Ναι. Όταν εδώ είχε έβρεχε, πήγαιναν εκεί πέρα κάτω το. Σαν τα χελιδόνια. Μπράβο. Σαν τα πήγαιναν εκεί πέρα κάτω και είχαν, η κάθε πόλη είχε την πόλη της. Η Θήβα είχε τη Θήβα. Έτσι, ανάλογες πόλεις είχαν εκεί πέρα. Παραθεριστική. Μπράβο. Ξοχικό. Ξοχικό. Είχαν τα ξοχικά τους εκεί. Και έτσι λοιπόν, εκεί πέρα όμως γίνεται και κάτι σημαντικό. Ιερό ζώο της περιοχής ξέρουμε ότι είναι το σκαθάρι. Για πολλούς και διάφορους λόγους, κυρίως γιατί
χώνεται με στη γη, ανοίγει τρύπες, αναπνέει το έδαφος, μπορεί έτσι να καλλιεργείται, να μπαίνει οξυγόνο μέσα, να έχουμε καλύτερη, επειδή είναι ερημικές εκτάσεις, ίσως πιθανώς να μπορούμε να έχουμε μικρά κυπάκια κλπ. Επειδή το σκαθάρι κάνει αυτή τη δουλειά. Εκεί όμως τι γίνεται. Από την ακτή θέλουν να δουν πού είναι η τριτονίδα λίμνη, γιατί είναι μέσα. Είναι Μεσόγειος λίμνη αυτή. Και εκεί λοιπόν στέλνουν ένα παλικάρι, το οποίο ύπταται για να φτάσει εκεί, από το πλοίο. Αυτό το στέλνει οι αργονάυτες. Ναι. Είναι ή ο Ζήφης ή ο Κάλλαγης. Ναι. Ο οποίος δεν θα πάει με τα πόδια, γιατί είναι επίφοβο. Μα γι' αυτό ναι. τον είχατε πάρει, γιατί ύπταται. Ναι. Ήταν τα παιδιά του Βορέα. Ήτανε το ντρόουν της εποχής. Τι να πούμε. Ναι. Ναι. Μην πάει με τα πόδια. Φίδια, έρημο, ζέστη. Ξέρω ποιους δηλαδή θα συναντήσει. Ίσως ήταν επικίνδυνο. Οπότε τον ντύσανε, τον εξοπλίσανε. Πώς φτιάχνουν τα σκάφαντρα στους Ουγγαράδες, μόνο που αυτοί βουτάνε. Αυτός πέταξε και έφτασε πάνω από την Τριτονίδα λίμνη να κάνει κατόπτευση. Είχε μαζί του ένα-δυο ακόμα. Ο Σκάθαρος ήταν ένας από αυτούς, ο οποίος έπεσε σε αυτό το ταξίδι και σκοτώθηκε. Και από πάνω, όπως ψηλά ήταν, τον βλέπανε με όλα αυτά τα εξαρτήματα, τα σίδερα και αυτά που είχε, έμοιαζε με σκαθάρι. Γι' αυτό και το σκαθάρι που είναι έτσι σαν πανοπλία το σώμα του, πήρε το όνομά του από αυτόν που έπεσε εκεί πέρα. Ωραία ιστορία, δεν την ήξερα. Και είναι όμορφο γιατί δείχνει ότι το σκαθάρι έχει αυτή την σχέση. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι το σκαθάρι είναι το πιο δυνατό ζώο στον κόσμο. Σε αναλογία μεγέθους. Με το μεγέθος του. Δηλαδή μπορεί να σκουβαλήσει, να σπρώξει, γιατί σπρώχνει κάτι μπάλες. Κάτι μπαλίτσες. Δηλαδή. 80 φορές το βάρος του. Ούτε ο ελέφαντας μπορεί. Κανένα άλλο ζώο. Ίσως το μυρμήγκι. Τους τερμίτες, το έχω ακούσει και για τους τερμίτες. Και βασικά τα μπροστινά του πόδια. Ναι. Άρα λοιπόν είναι κάτι πολύ δυνατό, πολύ δυνατό, όμως παραπέμπει στη δύναμη των αργών αυτών. Είπαμε τι κάνανε, τι κατορθώματα κάνανε, τι δύναμη χρειαζόταν να λύσεις, πλοίο να κουβαλήσεις, πλοίο να κάνεις αυτά τα κουπιά. Μας παραπέμπει λοιπόν ότι αυτό το σκαθάρι είναι ένας αργοναύτης που ακόμα κρατάει τόσο μεγάλη δύναμη του, υπάρχει μέσα αυτή. Άρα τα ίχνη των αργοναυτών και εκεί είναι ξεκάθαρα. Είναι ξεκάθαρα και να πούμε ότι λίγο πιο κάτω στο Μαρόκο υπάρχει και πολύ σημαντικά ελληνικά ευρήματα, πάρα πολύ σημαντικά ελληνικά ευρήματα άλλης εποχής, άλλων ηρώων μας, άλλων λαών μας, για τα οποία θα μιλήσουμε μια άλλη φορά. Και σας συνιστώ να διαβάσετε του Πλουτάρχου τους βίους παράλληλους εκεί, για να δείτε ότι υπάρχει ένας τάφος που, όπως γράφει ο Πλούταρχος, είναι 13 μέτρα μήκος. Μάλιστα. Τα υπόλοιπα σε μια άλλη φορά και μια άλλη εκπομπή. Να προσθέσω κάτι πριν πάμε στη συνέχεια του Πλού. Είχαμε μιλήσει για τον Άτλαντα και είπαμε ότι είναι από τις λέξεις «ατ» που σημαίνει ψηλός και «λας» πέτρα. Όπως και «ελάς» είναι η ηλιόλουστη πέτρα. Υπάρχει λοιπόν ο Άτλας που έχει ονομασία και στη μυθολογία αναπροσωποποιείται στον Άτλαντα, το Τιτάνο, ο οποίος σηκώνει τη σφαίρα και ο Ηρακλής τον απαλλάσσει για λίγο. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια ωραία πλοκή. Πήρα το χάρτη και τον κοίταξα και συνιστώ να διαβάζετε το χάρτη. Δίπλα αναφέρεται ο Παραάτλας. Δηλαδή, αν η πρώτη λέξη είναι ελληνική, όταν μπαίνει και η πρόθεση παρά-άτλας, που σημαίνει χαμηλότερη κορφή, 100%, 100%. Αυτό μόνο στο χάρτη μπορούμε να το δούμε. Και εκεί υπάρχει μεγάλη. Δεν το ήξερα ούτε αυτό, αλλά πρέπει να γυράσκω ή διδασκόμενος. Και εκεί υπάρχει, εκεί που λες ακριβώς, μια που είπα να μην το πω, αλλά εκεί υπάρχει ένα από τα μεγαλύτερα ιερά του Ηρακλή. Μάλιστα. Τεράστια έκταση, τεράστιο ιερό, τέτοιο μεγάλο ιερό εγώ δεν έχω ξαναδεί. Το παραδέχονται οι Μαροκινοί, ναι, αρχαιολόγοι. Το γράφουνε, το γράφουνε. Κανένας δικός μας έχει πάει από εκεί. Ούτε έχουμε στείλει αντιπροσωπεία ποτέ. Εντάξει. Να πάμε να σταθούμε. Το είπαμε τώρα, κάποιος μαθητής που μας ακούει, αν γίνει αρχαιολόγος, ας κάνει ένα ταξιδάκι στον Άτλαντα, κάτι περισσότερο θα μάθει. Έχεις λοιπόν στο χέρι τη σκυτάλη
για να πάρει στους Αργοναύτες που πάνε μετά. Βλέπουν λοιπόν, δίνουν τα πρέποντα, τα δέοντα στην Τριτονίδα Λίμνη, έπρεπε να αφήσουν τις σπονδές τους, να ευχαριστήσουν, γιατί το ταξίδι τελειώνει. Δεν ήταν τίποτα πια για αυτούς. Το ξέρουν. Ναι, ο δρόμος ήταν γνωστός πια. Ευχαριστούν το θαλάσσιο δαίμονα. Τρεις ήταν οι μεγάλοι θαλάσσιοι δαίμονες εκτός των Ποσειδώνα, που ήταν Θεός. Ο Νηρέας, ο Πρωτέας και ο Τρίτον. Αφήνουν λοιπόν τις σπονδές τους, ευχαριστούν, γιατί έτσι προχωράς, λέγοντας ευχαριστώ προχωράς στη ζωή σου και προκόβεις. Αν δεν πεις τα ευχαριστώ που πρέπει, όσο και παλικάρι να είσαι, όσο και γίνε έξυπνος, καταφερτζής, πλούσιος και όρθιος, χωρίς να προσκυνάς. Έτσι, ναι. Χωρίς να σκύβεις, να σπάς μέση. Έτσι. Λένε τα ευχαριστώ τους, φτάσαμε ως εδώ, γυρίσαμε Σόη, Αθηνά, που ήσουν μπροστά, φυγός, μας έλεγε στον δρόμο με τη σοφία σου και τον Αγκετάλα που είπαμε, GPS μας, καλό, drone καλό, πάμε τώρα να γυρίσουμε, να περάσουμε και από την Κρήτη μας. Γιατί και εκεί πέρα έχουμε know-how, έχουμε παλικάρια, έχουμε μια πολιτισμό, έχουμε τεχνογνωσία, ανοιχτή συγκοινωνία και επικοινωνία είναι. Ας καταλάβει ο κόσμος ότι τις εποχές που συζητάμε δεν υπάρχουν παντού μόνο αυτοί. Παντού υπάρχουν όλοι. Οι Έλληνες... Το 1250 π.Χ. Και πιο πριν, οι Έλληνες είναι παντού. Όχι, λέω για τη συγκεκριμένη. Όταν λέμε η Αχαΐα, δεν ήταν μόνο Αχαιοί. Όταν λέμε η Ιωνία, δεν ήταν μόνο Ιωνές. Όταν λέμε Αρκαδία, δεν ήταν μόνο Αρκάδες. Στην Κρήτη τουλάχιστον ήταν όλοι. Έτσι βλέπουμε, ακούμε και Αρκάδη σήμερα στην Κρήτη, ακούμε τόσα τοπονύμια, ας πούμε, δωρικά που υπάρχουν και ιωνικά κλπ. Στην Κύπρο ήταν όλοι. Στην Καθημάς Ανατολή ήταν όλοι. Στον Πόντο ήταν όλοι. Στη Θράκη μας ήταν όλοι. Άρα λοιπόν δεν ήταν παντού μόνο κάποιοι. Παντού ήταν όλοι οι Έλληνες. Έτσι. Και αυτό ήταν πολύ βασικό που έκανε τον ελληνικό πολιτισμό, διότι υπήρχε σύμπλευση και ταύτιση. Σύνθεση, ταύτιση πολλών πολιτισμών. Και θέλουν λοιπόν να περάσουν και από την Κρήτη, όπου έχουν μάθει κιόλας ότι υπάρχει κάτι το παράδοξο. Υπάρχει ένας φύλακας της Κρήτης, ο οποίος είναι γίγαντας κι αυτός, μεγάλος, ψηλός, ο οποίος, διάολε, πώς το κάνει αυτό, γυρνάει τρεις φορές τη μέρα την Κρήτη γύρω-γύρω και δεν αφήνει κανένα να εισέλθει μέσα. Και είναι και χάλκινος. Και από χαλκό. Με ξύλο και προσπαθούμε να σταθούμε στη θάλασσα και αυτός ο μπαγάζας είναι από χαλκό. Τι είναι, δεν βουλιάζει. Πώς γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Εντάξει, ήταν έργο του Ηφαίστου όμως. Το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο εργαστήρι που έγινε ποτέ στον κόσμο. Ο μεγαλύτερος τεχνίτης και εφευρέτης. Με έδρα τη Λίμνο. Με έδρα τη Λίμνο, ναι, βασικά στη Λίμνο και στη Σαμοθράκη. Πήγαινε εγώ, είχε καμπύρους εργάτες και από εδώ και από εκεί. Ακόμα και τον Κάβουρα, το λέμε έτσι, επειδή είχε αυτές τις δαγκάνες που είναι σαν τα εργαλεία των καμπύρων, που πιάνα τα σίδερα. Αυτή ήταν η Κάβυρη, αυτοί ήταν οι τεχνίτες του. Και έχει κάνει τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα έργα. Έχει φτιάξει τα σπίτια του Αχιλέα, ας πούμε. Κανείς δεν ξέρει μέχρι τώρα, ο Παϊπέτης, ο καθηγητής, έχει πιάσει κάπως το πώς ήταν. Έχει φτιάξει θρόνους, έχει φτιάξει πράγματα με ζωνάρια αυτόματα, αυτοματισμούς, ρομπότ. Ένα από αυτά λοιπόν ήταν και ο Τάλος. Ένα πλεούμενο ρομπότ, πολύ ψηλό, Φόβος και Τρόμος, παραγγελιά του Μινώα για να προστατεύει την Κρήτη, δώρο των Θεών για να προστατεύσουν την Κρήτη, ο οποίος κάθε μέρα κάνει το γύρο της Κρήτης τρεις φορές. Και ο οποίος στο τέλος, μόνο... Πώς λέμε, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Τρεις φορές. Ναι. Να περνάει από τα Χανιά κάθε τρεις και λίγο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι. Ο οποίος πέφτει, καταρρύπτεται, καταστρέφεται μόνο από ένα αδύναμο σημείο που έχει και αυτός κοντά στο πόδι, κοντά στη φτέρνα, όπως Αχιλλέας. Έχει και αυτός ένα στομαστράγαλο, μια βίδα, ένα παξιμάδι, το οποίο όταν του αφαιρέθηκε χύθηκε ένα υγρό στη θάλασσα, η θάλασσα έγινε μαύρη και κατέρρεψε το ρομπότ. Το καύσιμο. Προφανώς εσωτερικής καύσης, ένας κινητήρας εσωτερικής καύσης, με λάδια, καύσιμα κλπ. Και κόλλησε. Κατέρρεψε. Κόλλησε η μηχανή και βούλιαξε. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Εκεί, γιατί τον κυνήγαγε ο Δαίδαλος. Ένας άλλος μεγάλος τεχνίτης της εποχής, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που έφτασε πιο κοντά στο Θεό τεχνίτη, στον Ύφαιστο.
είναι μια πολύ μεγάλη μάχη εκεί πέρα. Και ο οποίος καταγόταν από την Αττική. Και ο οποίος, ναι, ήταν Αττικός, πολύ μεγάλη ιστορία αυτός, πολύ μεγάλος τεχνίτης, πολύ μεγάλος τεχνίτης. Θα το πούμε μια άλλη φορά. Έχουμε λοιπόν τους αργοναύτες που φτάνουν στην Κρήτη, γίνεται το επεισόδιο με τον Τάλο και μπαίνουν πλέον στο Αιγαίο. Ναι. Τι υπάρχει εκεί, που σταματάνε μετά. Εκεί τα βρίσκω λίγο σκούρα, γιατί υπάρχει μια θαλασσοταραχή, πολύ μεγάλη θαλασσοταραχή, που πράγματι τέτοια δεν είχαν συναντήσει, είχαν κάνει όλο αυτό το ταξίδι και τέτοια θαλασσοταραχή δεν είχαν συναντήσει και έπρεπε οπωσδήποτε κάπου να δέσουν και να πιάσουν. Εκεί λοιπόν, εντάξει, άμα είσαι ωραίος, άμα έχεις αποδώσει τις τιμές σου, άμα είσαι παλικάρι, αν σε θέλουν οι θεοί, αν δεν έχεις αδικήσει, έχεις πάει μόνο για πολιτισμό, δεν έχεις κάνει πολέμους, δεν έχεις μαυρισμένη ψυχή. Για κακό που λέμε, εν πάση περιπτώσει. Οι θεοί λένε, βγάλε ένα νησί να αναφανεί από την θάλασσα μέσα, να σηκωθεί να το δούνε και να δέσουν εκεί. Και πράγματι, ανεφάνει. Και πράγματι ανεφάνει η Ανάφη. Η Ανάφη. Το νησί που από τότε λέγεται το Ανάφη. Το προηγούμενο τουρκικό όνομά της. Δυσκολεύομαι και τη φαντασία. Μήπως να ρωτήσουμε τον Ερντογάν να μας το πει. Και τη φαντασία μου δυσκολεύομαι να επιστρατεύσω σε αυτό που λες. Και πράγματι βγαίνει ένας μεγάλος βράχος, ο οποίος ακόμα και σήμερα από ό,τι ξέρουμε είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος βράχος Μεσογείου μετά το Γιβραλτάρ. Της Ανάφης ο βράχος. Και πάνω εκεί υπάρχει το ιερό του Απόλλωνα που το χτίζουν προς τιμήν του Απόλλωνος, που σήμερα είναι ένα εκκλησάκι της Παναγίας βέβαια. Αλλά με κρύβεις, με ταΐς, με ντύνεις, μα ξέρω ποια είναι η μάνα μου, φαίνονται όλα τα σημάδια επάνω. Και όσοι πάνε στην Ανάφη, το βασικότερο πράγμα που έχουν να κάνουν και που κάνουν κάθε φορά είναι να πάρουν ένα κυλίμι και να κάτσουν να κοιμηθούν εκεί πάνω στο βράχο, στην κορφή, στο ναό και να δουν τον ήλιο να ανατέλει πρωί πρωί, να τον αντικρίσουν πρώτοι για να δεις πώς λαμπειρίζει αυτό το πράγμα. Γιατί είναι ένας τεράστιος βράχος, όπως είπα, ο δεύτερος μεγαλύτερος βράχος στην Μεσόγειο μετά το Γιβραλτάρ. Τώρα θα σου κάνω το παιδάκι. Και μετά και μετά. Δεν ξέρω πώς θα το πας. Την Ανάφη πάνε στο Τέναρο. Γιατί? Χτίζουν ναό του Ποσειδώνα. Εντάξει, το χτίσανε. Γι' αυτό λέμε ότι ήταν στόλος ακόμα. Έτσι, ναι. Είχε χέρια, δεν ήταν 50 αρχηγοί. Από ένα άτομο, και όσους χάσαν στον δρόμο. Και τι αρχηγοί, οι βασιλείς θα το χτίζανε. Έλατε. Η αξιωματική στρατηγία το χτίζανε. Θα βάζανε το κατώτερο προσωπικό. Όσα καράβια, εν πάση περιπτώσει, διεσώθησαν και ακολουθούσαν, χτίζουν τον ναό. Μπράβο. Και τώρα από εκεί και πέρα, ο Ορφέας που είναι ο μέντορας του ταξιδιού, τους λέει ότι εγώ θέλω να πάω στην είσοδο του Άδη. Ποια είσοδο? Όχι επάνω στη Θεσπρωτεία. Στο Τέναρο είναι μια από τις εισόδους του Άδη. Γιατί θέλει να πάει? Ευρυδίκη. Ναι. Εκεί παίζει ο έρωτας. Έτσι. Εκεί μιλάει πια ο έρωτας. Πρέπει να πούμε ότι τρία σημεία στην Ελλάδα θεωρούνται χαρόνια ιερά, είσοδοι του Άδου. Ένα είναι στη Θεσπρωτεία, όπως είπες, που ξέρουμε σήμερα, το μαντίο του Αχαίρο, το άλλο είναι στα Ερμιόνη και το άλλο είναι στο Τέναρο. Όχι όμως αυτό που βλέπουμε σήμερα στο Τέναρο, γιατί αυτό έχει καταβυθιστεί, αυτό που φτάνουν. Είπαμε ότι τα νερά ήταν πιο κάτω. Ναι. Έχει κατακλειστεί από νερά. Αν θα πάει κανείς κάτω, και μάλιστα σου είχα πει να πας, επειδή ξέρω ότι. Πήγα μέχρι εκεί, δεν πήγα. Ναι. Κολυμπάς, μπαίνεις σε μια σπηλιά, μια τρύπα μέσα στη θάλασσα όμως είναι. Μπαίνεις μέσα στην τρύπα αυτήν και βγαίνεις από κάτω και βγαίνεις σε μια άλλη σπηλιά που εκεί πέρα είναι. Πρέπει να πούμε εδώ ότι ο Ορφέας, πριν ξεκινήσει για το ταξίδι του με τους αργοναύτες, είχε χάσει, είχε πεθάνει δηλαδή, η αγαπημένη του και αγωνιαστικιά του, η Ευρυδίκη. Ίσως το ταξίδι μετήχε για να ξεχάσει τον πόνο του. Όμως, όταν πλέον έληξε ο κύκλος της αργοναυτικής εκστρατείας στην Ανάφη, ζήτησε από τους συντρόφους του, ίσως εκεί να διελύθει ο στόλος, και με την Αργό και τον Ιάσονα να πήγε στο Τέναρο. Όπως είπε ο Γιώργος, δεν ήταν ακριβώς έτσι η τοπογραφία, αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί υπήρχε ιερό και υποτίθεται ότι θα μπορούσε να μπει στον Άδη. Και τόσο ωραία η φαντασία των Ελλήνων, μια και θεωρητικά δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα ανασταίνονταν κάποιος. Μπήκε όμως στον Άδη και με μεσολάβηση της Περσεφόνης, η οποία τότε ήτανε στο εξάμηνο που ήταν με τον Άδη, τον Πλούτονα, έτσι, να το πούμε έτσι,
δέχτηκε να επιτρέψει στην Ευρυδίκη να ξαναγυρίσει στη ζωή, εάν ο Ορφέας, παίζοντας μουσική που ήταν εκπληκτικός, αυτή θα τον ακολουθούσε από πίσω του μέχρι να βγουν στην επιφάνεια της γης, με την συμφωνία ότι κατά τη διαδρομή δεν θα γύριζε να την κοιτάξει. Αλλά ο έρωτας τον έκανε σε κάποια στιγμή να βεβαιωθεί ότι έρχεται η αγαπημένη του και έσπασε τη συμφωνία και γύρισε να δει. Εκεί λοιπόν χάθηκε η συμφωνία και η Ευρυδίκη ξαναγύρισε στον Άδη και ο Ορφέας δεν μπόρεσε να την πάρει στη γη και γύρισε απελπισμένος στην επιφάνεια και στους συντρόφους του. Αυτό βέβαια είναι ο μύθος ο αρχαιοελληνικός για να διαρθίσει το πώς συνέβη αυτή η προσπάθεια, αλλά δεν επέτυχε γιατί έβαλε το δαχτυλάκι του ο υπερβολικός έρωτας του Ορφέα. Είναι ωραίο βέβαια ότι ούτε ο Κέρβερος γκρίνιαξε που γρίλισε, ναι, που έπαιζε ο Ορφέας στην Λύρα. Μουσική. Ναι, αλλά εμένα μου αρέσει αυτή η ιστορία ότι και καλά σου λέει ότι κοίτα να δεις, από το θάνατο δεν επιστρέφει κανείς, όσο και μεγαλεία και πράγματα να κάνεις, αλλά μου αρέσει αυτή η ιστορία διότι στη διαχρονία της την βρίσκουμε στο βασιλιά Ανήλιαγο, που γράφει ο Δροσίνης και ο Μπαλαωρίτης έχει γράψει κλπ. Και ο Παλαμάς έχει ασχοληθεί με ένα παραμύθι που έλεγε. Ότι η αγάπη μπορεί να νικήσει το θάνατο, ναι, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Άρα να προσπαθούμε. Αλλά βέβαια στη σύγχρονη εκδοχή του η περιέργεια της γυναίκας είναι αυτή που χαλάει το. Πάση περιπτώσει, δεν ξέρουμε πώς έγινε αυτό. Όχι, στην αρχαιοελληνική εκδοχή δεν είναι η περιέργεια της γυναίκας. Όχι, είναι του Ορφέα. Του έρωτα. Στην πιο σύγχρονη εκδοχή είναι η περιέργεια της γυναίκας που χαλάει την επιστροφή. Τέλος πάντων, αλλά αυτό. Λίγη, εν πάση περιπτώσει, εκεί και επιστρέφει ο Ιάσονας με την Αργό στην Ιολκό, έχοντας ολοκληρώσει τον κύκλο της αργοναυτικής εκστρατείας. Ας μην πούμε λεπτομέρειες άλλες εκεί, γιατί θέλω να πάμε κάπου αλλού. Υπάρχουν πάρα πολλοί ερευνητές, συγγραφείς και ξένοι και δικοί μας, που διατείνονται ότι οι αργοναύτες πήγαν κι αλλού. Είπαμε πριν ότι θα μπορούσαν να έχουν κάνει και το γύρο των Ιερνίδων νήσων, μια και είναι γνωστά τα ίχνη που έχουν αφήσει Έλληνες και στη Βρετανία και στην Ιρλανδία και στη Σκωτία και στη Γρυλανδία και παντού και στα φιόρδ της Νορβηγίας. Κάποιοι λένε όμως ότι περάσαν και το Ατλαντικό και ότι βρίσκουμε ίχνη ελληνικά στη Χιλή, στο Περού, στην Ουρουγουάη. Και γιατί το κίνητρο υπάρχει και εκεί. Ποιο ήταν το κίνητρο? Ο χαλκός και ο χρυσός. Μέχρι τώρα εκεί βγαίνουν τα σπουδαιότερα μέταλλα σε ποσότητα, σε ποιότητα παγκοσμίως. Αυτό θέλανε και το Μεσαίωνα, οι αποικιοκράτες της Ισπανίας. Οι κονκισταντόρες που πήγαν εκεί κλπ. Όμως, εδώ είναι ένα ερώτημα. Ήτανε οι ίδιοι αργοναύτες που πήγαν εκεί? Κατ' εμέ, και δεν ξέρω να συμφωνείς, ήτανε προγενέστεροι μηνύες που είχαν πάει. Και είπαμε ότι όταν έγινε η έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας το 1640 και χάθηκαν μέσα από τις καταστροφές τα αρχεία, οι άνθρωποι που ξέρανε, τα καράβια που πήγανε κλπ. Κλπ. Τα ίχνη όμως παραμείνανε. Και εδώ τώρα πρέπει εμείς να βρούμε αυτά τα ίχνη. Έχω εντοπίσει κάτι το οποίο με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ. Επάνω στο Περού, εκτός από τη λίμνη Τιτικάκα, το μαντίο του Τσαβίν, τα κυκλόπια τείχη, τα οποία έχω και στο βιβλίο μου, οι πρωτοέλληνες μηνύες, όπου φαίνεται ότι είναι ίδια με του Ορχομενού, με των Μικηνών κλπ. Ναι, δηλαδή αν δει κανείς ένα μικρό τμήμα του τείχους, δεν θα μπορεί να πει από πού είναι. Ακριβώς. Είναι τυχοποιία ξεκάθαρη. Δική μας ελληνική, αφού η δική μας είναι το 3.000, το 2.500 π.Χ. και εκεί είναι κάτι πολύ μετα. Ναι, τα βρήκαμε μεταγενέστερα εκεί. Εμείς τα βρήκαμε. Υπήρχαν. Υπάρχει όμως μια περίεργη λεωφόρος, η οποία είναι, λέει, περίπου 20 χιλιόμετρων. Ιεράδος. Πώς λέγεται όμως? Άπολο Πάμπα. Δηλαδή λεωφόρος Απόλλωνος. Τώρα οι Περουβιανοί και οι Ίγκας ονομάσανε λεωφόρο Απόλλωνος, τους ήρθε επιφύτηση. Είναι σαφέστατο ότι οι Έλληνες άπικοι που πήγαν εκεί να βρούνε χαλκό κλπ. Ονομάσανε
αυτή τη λεωφόρο που βάλανε τους ντόπιους, τους οποίους τους συνέφερε, τους φτιάξανε δρόμους. Εργαστήκαν και αυτοί υπό την καθοδήγηση ανθρώπων που ξέραν, είχαν το know-how, την τεχνογνωσία και θέλανε μέσω αυτού να μεταφέρουν στα λιμάνια, έτσι, από κάτω το μετάλλαγμα για να φύγει και να γυρίσει πίσω εκεί που το εμπορεύονταν. Στην Αίγυπτο, στην Ασσυρία, στην Περσία ή δεν ξέρω πού αλλού. Όμως, πιο κάτω έχουμε ένα παραπόταμο του Αμαζονίου. Αυτός πώς λέγεται? Ουρουμπάμπα. Λεωφόρος Άρεος. Έχουμε κι άλλο. Δηλαδή, δίνανε τα ονόματα των θεών, εξού και η Ουρουγουάη, είναι Αρεογουάη. Είναι δηλαδή του Άρεος χώρα. Χώρα. Έτσι. Άρεος γη. Έτσι. Και επίσης είχαμε πει σε κάποια προηγούμενη εκπομπή και τους περίφημους Αραουκανούς. Που δεν χάνουμε κάτι να πούμε ότι πρόκειται για λαό ο οποίος ο ίδιος κολακεύεται να λέει ότι είναι απόγονος, οι προγονοί τους δηλαδή, απόγονοι αρχαίων Σπαρτιατών. Πράγματι ξεχωρίζουν σε σχέση με τους υπολείπους Ίγκας και διάφορους άλλους, Κέτσουα κλπ. Και οι Κέτσουα μιλάνε ελληνικά, αλλά δεν είναι ελληνικό φύλο. Όμως έχουν πάρει τη λαγιά την ελληνική. Οι Αραουκανοί όμως, με τον πιο επίσημο εκπρόσωπό τους, που είναι τον Λόγκο Κιλαπάν. Τον Λόγκο Κιλαπάν, που είναι αρχηγός τους και έχει γράψει βιβλίο, ο οποίος λέει ξεκάθαρα ότι εμείς καταγόμαστε από αυτούς. Και λειτουργούμε και με τους νόμους του Λυκούργου. Του Λυκούργου. Άρα, όχι μόνο αυτό, έτσι, το συγκεκριμένα, όχι μας, των Θεσσαλών, των Σπαρτιατών. Το σύνταγμα μας είναι ο νόμος του Λυκούργου. Δύο στοιχεία για αυτούς. Πρώτον, ότι είναι ο μοναδικός λαός της περιοχής που αντιστάθηκε στους Ισπανούς κατακτητές, πολεμώντας με φάλαγγα, ασπίδες και κοντάρια. Ενώ όλοι οι άλλοι πολεμούσαν άναρχα. Αυτοί ήταν οργανωμένοι. Δεν μπορέσαν οι Ισπανοί να τους καταβάλουν και αναγκαστήκαν να κάνουν γραπτή συνθήκη ειρήνης ότι δεν θα τους πειράζουν στα εδάφη τους, δεν θα τους ενοχλούν και αυτοί και έτσι διετήρησαν την αυτοτέλειά τους και την αυτονομία τους μέχρι σήμερα. Και τους τιμά με πείμα του ποιος? Ο ποιητής Πάμπλο Νερούντα, που έχει βραβευτεί με Νόμπελ. Ο οποίος είναι Αραουκανός. Είναι Αραουκανός στην καταγωγή και λέει και αυτός λοιπόν για τη μακριά πορεία του αρχαίου αίματος μέχρι και αυτόν τον ίδιο. Και λέει ότι είναι και Έλληνας. Και λέει ακριβώς ότι και είναι. Και λέει ότι ο ίδιος ότι είναι Έλληνας. Ναι. Ο Πάμπλο Νερούδα. Ναι. Έτσι, αυτό το λέω γιατί μερικοί λέει, μα εσείς τα βρίσκετε όλα αυτά. Μα εμείς χρησιμοποιούμε στοιχεία και πηγές που μας δίνουν οι ίδιοι άνθρωποι. Γιατί ναι, είναι πολύ βασικό πράγμα ο αυτοπροσδιορισμός. Έτσι, σωστό. Το ότι διατηρούν εκφράσεις και λέξεις ελληνικές θα μπορούσα να διαβάσω άπειρες, αλλά δεν είναι σωστό να γίνεται αυτό το πράγμα ή αν γίνεται κατ' εξαίρεση. Όμως, όταν λέει μία φυλή τον αετό που λέμε εμείς αέτο, ποιος μπορεί να πει ότι αυτή η λέξη δεν είναι ελληνική? Τώρα, πώς να λέει τον αέρα ουέρα, δεν είναι παρά ελληνική. Τώρα θα σου θυμίσω, θα σου πω για μια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών που την είχα στην εκπομπή μου και η οποία μου είπε: ο Απόλλωνας δεν είναι ελληνικός θεός, λέει, ήρθε από τα βάθη της Ανατολής. Όπου λέω και πώς το λέγανε εκεί, λέει Απαλωμέιν. Δηλαδή που σημαίνει, λέω τι, μου λέει Απόλλωνας. Τι μου λες δηλαδή, της λέω. Ότι πήραν τον Απόλλωνα, τον πήραν του, αλλά παραφράσαν το όνομα και τον ξαναφέρανε πίσω. Αλλά εμείς θέλουμε να έρθει από εκεί, να μην είναι εδώ. Δεν είναι γηγενής. Δεν μπορεί. Άντε εσύ τώρα, πια σταυρό και κούρευτο τώρα και είναι και καθηγήτρια. Τώρα στο ΕΚΠΑ αυτή η κυρία. Φαντάζομαι. Λοιπόν, τι να πεις. Τώρα, είπαμε για την Νότια Αμερική. Μήπως θες να πεις εσύ για τη Βόρειο. Να πω ακόμα, γιατί μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό, στη λίμνη Τιτικάκα, η οποία είναι πέλαγος, έτσι, μην νομίζει κανείς ότι είναι. Και είναι σε πολύ μεγάλο υψόμετρο. 4.000 μέτρα ψηλά. Που ακόμα και σήμερα κάνουν ταξίδι πάνω στη λίμνη με τις σχεδίες που είχε ο Οδυσσέας. Και οι ίδιοι λένε ότι εδώ ήρθε ο Οδυσσέας. Έφτασε εδώ ο Οδυσσέας. Οι ίδιοι, οι ναύτες. Οι άνθρωποι που. Και λες γιατί δεν το αλλάζετε. Οι ψαράδες, γιατί έχει και ψάρια. Ναι, γιατί δεν το αλλάζετε αυτό, γιατί αυτό είναι έτοιμο να μένει νερά. Ξέρω εγώ, ρε παιδιά, γιατί. Όχι, λέει, αυτό είναι το ιερό σκάφο. Η παράδοση. Η παράδοση είναι αυτή. Και σε πάνε με κάτι σκαφάκια, σχεδίες, ας πούμε, που μπάζουν. Και λες, πω, πνιγώ τώρα στην Τιτικάκα, έφτασα μέχρι εδώ και θα πνιγώ εδώ πέρα. Ίσως, Γιώργο μου, γιατί στις όχθες της λίμνης, αφού το έχω διαβάσει,
φύεται ένα καλάμι. Βούρλο, καλάμι, κλπ. Οπότε αυτή είναι η ύλη τους. Ναι. Και αφού βρήκαν τον τρόπο να τη φτιάξουν, εντάξει, δεν θα πάρουν εξολέμβια. Ναι, ρε παιδί μου, πώς κρατούν την παράδοση, θέλω να πω, και πώς το λένε με ζέση. Εμείς ήμασταν Έλληνες και δεν το πιστεύαμε τόσο πολύ από όσο το λέγανε αυτοί. Σωστό. Μην λέμε τώρα, μπορεί, λες να δω. Πας στο Μεξικό, ας πούμε, στο Ακαπλού και σου λέει Λιντούμπο το Οδυσσέο. Ο τάφος τον δει, εδώ πέθανε ο Οδυσσέας. Και τον κοιτάς, ας πούμε, γιατί εγώ δεν αλλά το μάθαμε. Έχει πεθάνει σε πολλές μεριές. Ναι. Αλλά πας πέθανε. Θέλω να πω, μα το έχουν καμάρι τους. Όπως τον Όμηρο το έχουν καμάρι. Για τον Όμηρο που λέγαμε πριν. Σωστό. Έχουν καμάρι τους. Πού γεννήθηκε Αθήνα, και εδώ και εκεί και παραπέρα. Τι θες εσύ, όπου θέλω. Μόνο εδώ υπάρχει αυτό το κατεστημένο που σου είπα πριν για τον Ντένικεν, που είναι ξεκάθαρα. Δηλαδή, με τα συγχωρήσεως για την έκφραση, τους ξεβρακώνει. Κυριολεκτικά. Είναι απίστευτο. Να επιμένουν καθηγητές πανεπιστημίου, αρχαιολόγοι, επώνυμη και επίσημη, και να σου λέει εξανατολών το φως. Όχι κύριε, αγαπητοί συνέλληνες και συνελλήνες, εδώ πρωτοβγήκε το φως του πολιτισμού και από τους αρχαίους γηγενείς προγονούς μας Έλληνες μηνύες. Αν δεν έβγαινε από εδώ το φως, δεν θα ανεχόταν κανένας άλλος να λέγεται φωτεινή πέτρα η Ελλάδα. Σωστά. Έχετε βγάλει αυτό το όνομα γιατί το φως. Κάτι άλλο βρέστε. Βρέστε κάτι άλλο γιατί το φως είναι απαλού και να τα στοιχεία κλπ. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, η αποδοχή, όπως έχω πει πολλές φορές, όταν παραδίδεις όνομα, παραδίδεις γη. Ναι. Λέω Θουκυδίδης. Σωστό. Η αποδοχή ονόματος, όπως και στην αρχαιότητα, η αποδοχή συμβόλων. Δεν μπορούσε κανείς να βάλει στο νόμισμά του επάνω ένα σύμβολο που οι άλλοι δεν το αναγνώριζαν. Άλλωστε η πόλη θα ήταν αναγνωρίσιμη. Δεν έγραφε πάνω με γράμματα, φαρδιά, πλατιά, όπως σήμερα τα νομίσματα. Χαρτονόμισμα της Ελλάδος, εγώ έπαιζε ένα γράμμα, δύο γράμματα. Αν το σύμβολο που είχε πάνω δεν ξέραν όλοι. Όπως ο Ρόδακας των Μηνύων. Ο Ρόδακας. Που είπαμε είναι σήμα. Μόνο εγώ. Σαν να λέμε στα κοσμήματα που είπαμε πριν, είναι ο Ζολώτας της Μάλτας ή της Ταρτισσού. Κάπως ήτανε έτσι. Φίρμα η οποία έλεγε ότι από εκεί έρχονται αυτά τα κοσμήματα. Κάπως έτσι. Έτσι. Κάπως έτσι. Θέλω να πω ότι δεν φτάνει εσύ μόνο να το λες. Εσύ μπορεί να λες ό,τι θέλεις, να βάζεις όποιο σύμβολο θέλεις. Αν πέραγες ένα νόμισμα που ο άλλος δεν το αποδεχόταν, λέει τι είναι αυτό, ρε. Σε σένα γεννήθηκε ο Όμηρος, σε σένα ήρθε ο Οδυσσέας. Τι σχέση έχεις εσύ. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ο Μέγα Αλέξανδρος είχε το Δία επάνω, ήταν ο βασικός θεός των Μακεδόνων. Λέγανε ότι από εδώ είναι και το ένα και το άλλο. Πώς να το πω, η Αθήνα είχε την Αθηνά και τη Γλάφκα και το ένα και το άλλο για τον γνωστό μύθο. Η Ιθάκη έχει τον Οδυσσέα. Καταλαβαίνεις. Έτσι. Όλοι όμως ήταν παραδεκτό ότι ναι, εκεί μπορεί να είναι αυτό το πράγμα. Έτσι και με τα ονόματα. Δεν θα μπορούσε το δύο. Είπες μην... ονόματα. Γιατί να υπάρχει έξω από το ακροτήριο Κανάβεραλ της Βορείου Αμερικής νησί με το όνομα Άνδρος που υπάρχει Άνδρος. Και πάνω από τις Ευρύδες στην Βρετανία. Λοιπόν, μπορεί να είναι τυχαία όλα αυτά. Άνδρος, Ελευθερία και μάλιστα υπάρχει και μία έρευνα που λέει ότι εκεί είναι ο τάφος του Ηρακλή. Στην Άνδρο. Εκείνη την Άνδρο. Και το λένε με ζέση και είναι και τουριστικών αξιοθέατων. Α, ίσως αυτό όμως να εξηγεί γιατί θέλουν να είναι ο τάφος του Ηρακλή. Δεν εδώ έχει σημασία. Βάζουμε το κάρο μπροστά από τα άλογα. Δεν έχει σημασία. Αλλά... εδώ πας στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Χίου και δεν βλέπεις ένα εύρημα να λέει ότι είναι Όμηρος. Έχουν ένα γαλματίδιο με τον Όμηρο και δεν λένε καν ότι είναι Όμηρος. Δηλαδή εδώ έχουμε στοιχεία να διαφημίσουμε, να πουλήσουμε που έχουν και σχέση με τη γη μας. Και δεν το κάνουμε. Και άλλοι δεν έχουν τίποτα και θες βαφτίζουν, θες βρίσκουν, θες εφευρίσκουν. Δηλαδή στο μάρκετινγκ είμαστε τελευταίοι σε βαθμό ανθεληνισμού και μισελληνισμού. Θα σου θυμίσω κάτι. Το 2011 μας έκανες μια καταπληκτική ξενάγηση στην Ιθάκη, στο παλάτι του Οδυσσέα. Όπου εγώ θυμάμαι καλά, επιβεβαιώσαμε όλα τα στοιχεία που περιγράφει ο Όμηρος ότι υπήρχαν εκεί. Και μάλιστα είδα και εγώ κάτι. Mm-hmm. Ναι, μία ελιά κομμένη ΣΥΡΙΖΑ, όπως περιγράφεται ότι εκεί πάνω ήταν το κρεβάτι του Οδυσσέα και της Πινελόπης. Αλλά δεν το είπα γι' αυτό. Το είπα ότι τα ευρήματα εκεί και τις ανακαλύψεις τις έχει κάνει η εφορία αρχαιοτήτων μιας περιοχής, αλλά έχει κάνει εισπίδηση στα εδάφη άλλης εφορίας. Είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων που έχει κάνει στην εφορία. Και δεν μπορούμε να διαφημίσουμε να και να προβάλλουμε τα ευρήματα
γιατί τσακώνονται μεταξύ τους οι εφορίες. Ναι. Είναι απίστευτο. Το αυτό, πανεπιστήμιο με την εφορία, ναι. Είναι και απίστευτο. Είναι πανεπιστημιακή ανασκαφή. Έτσι, είναι, τραγικό. Είναι τραγικό. Στην Ελληνίδες οι Έλληνες έχουμε στην Ιθάκη βρει το παλάτι του Οδυσσέα. Αν μπορούσατε να έχετε το Γιώργο Λεκάκη εκεί να σας ξεναγήσει, θα μένατε κατάπληκτοι. Είναι σαν να ζει μπροστά σας η Πινελόπη και να ανεβαίνει την περιστροφική σκάλα, που οδηγεί στους κοιτώνες της, φαρδιά κάτω και στενή επάνω, όπως ακριβώς τη λέει ο Όμηρος. Είναι τρομερό και δεν γίνεται προβολή αυτού του ευρήματος που θα μπορούσε να προσελκύσει εκατομμύρια τουρίστες και να κάνει την Ιθάκη τόπο μόνο οι Ιαπωνέζοι και οι Κινέζοι να ερχόντουσαν, θα είχε βουλιάξει η Ιθάκη. Και μιλάμε για τουρισμό και μιλάμε για πολιτισμό και μιλάμε για κράτος το οποίο θα έπρεπε να έχει προβλέψει τουλάχιστον όλα αυτά. Εγώ θυμάμαι από τους πολλούς ανθρώπους που έχω πάει εκεί πέρα να τους το δείξω, κάποια στιγμή είχα και κάτι κοινές επιχειρηματίες που θέλανε να το δούνε και έχουμε πάει εκεί όπως πήγαμε και μαζί και πάω να μπω από την είσοδο να αρχίζω να τους λέω και ξαφνικά ακούω ότι δεν είναι πίσω μου. Πρέπει να μείνανε πολύ πίσω και ότι μιλάω μόνος μου, αντιλαμβάνομαι ότι δεν ακούω βήματα και γυρνάω πίσω να δω γιατί δεν ακούω, ελάτε, και είχαν σκύψει άνθρωποι και φυλάγανε το χώμα. Για το όνομα του Θεού. Οι Κινέζοι. Τον Θεόν. Ναι. Οι Κινέζοι είχαν σκύψει και φύλαγαν το χώμα και ντράπηκα που δεν το έκανα κι εγώ και προχώραγα και μίλαγα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Θυμήθηκα κάτι και ίσως αξίζει να το πούμε. Μία ωραία λεπτομέρεια στην Οδύσσεια είναι ο θάνατος του Άργου, του σκύλου του Οδυσσέα, ο οποίος τον περιμένει και την ώρα που τον μυρίζει, πεθαίνει. Στην είσοδο παραπλεύρος του παλατιού αυτού που λέμε, υπάρχει τάφος σκύλου. Δεν έχουμε βρει πουθενά σκύλο που τον θάψαν με τιμές. Μέσα ανάκτορο. Ναι. Αν αυτός δεν είναι ο τάφος του Άργου, πιανού είναι. Και αν δεν είναι, θα συνέχιζε να είναι, δηλαδή μπορεί να είχε ο πραγματικά παλιός τάφος να είχε χαλάσει, να είχε καταπέσει, γιατί είχε διάφορα το παλάτι. Ξανακάνανε έναν άλλο τάφο να υπάρχει ως σύμβολο. Βλέπει τρεις θάλασσες, τις Φρίκες, τον Πλατριθιά και πίσω. Κάτω είναι το σπήλαιο του Οδυσσέα, έχουν βρεθεί τα τρυπόδια, ο Πλατριθιάς... Τα κοσμήματα που αναφέρω, είχε στην καλοσύνη να μου δώσει και τα έχω στο βιβλίο έτσι, μέσα. Λοιπόν, απίστευτα κοσμήματα του 3000 π.Χ. Και ψάχνουμε να βρούμε. Τελειώσαμε λοιπόν, αγαπητοί συνέλληνες και συνελληνίδες, την 8η εκπομπή μας και προαναγγέλουμε ότι στην 9η θα μιλήσουμε για την αμέσως επόμενη γενιά, των 7 επιθύδες και τον Τροϊκό πόλεμο. Περιμένετε.